Υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες που τείνουν να αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα πρόσωπα να χάνουν την ταυτότητά τους και να μετατρέπονται σε άμορφες ανθρώπινες φιγούρες. Σκιές σε ένα παιχνίδι φαντασίας που τρέφεται από την περιέργεια, του ακούσματος, της φήμης μίας ιστορίας που έχει τραγικό τέλος. Λαμβάνουν μέρος γεγονότα σε μέρη μακριά από τη θέα που βλέπει το αστικό μάτι. Γεγονότα που αφήνουν ίχνη και να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, δημιουργώντας υποθέσεις και εικασίες για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στην ερήπωση. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου η ονομασία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αρχαίο παρελθόν της Αττικής. Είμαστε εκεί που κάποτε υπήρχε ο αρχαίος δήμος των Αθηνών, η Ικαρία. Η σημερινή θέση του Διονύσου είναι ίδια με αυτή του αρχαίου δήμου της Ικαρίας. Η Ικαρία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πολυπληθέστερους δήμους και άνοικε στην Αιγαίδα Φυλή, τη δεύτερη από τις 10 φυλές τις οποίες ο Κλισθένης είχε χωρίσει διοικητικά την Αθήνα. Ο οικισμός του Διονύσου δημιουργήθηκε κατά το τέλος του 19ου αιώνα ως τόπος διαμονής των λατόμων που εργάζονταν στα γειτονικά λατομεία Μαρμάρου του Πεντελικού Όρους. Ονομάστηκε Διόνυσος από το αρχαίο ιερό του Διονύσου όπου βρίσκεται στην περιοχή. Το αρχαίο ιερό του Διονύσου ανακαλύφθηκε μετά τις ανασκαφές του 1888 με τις οποίες ανακαλύφθηκαν ερείπια ναού αφιερωμένου στο Θεό Απόλλωνα, αλλά και αρχαίο ιερό αφιερωμένο στο Θεό Διόνυσο στην περιοχή της Ραπεντόσας. Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, τον Υγίνο και τον Νόνο, όταν πέθανε ο Ερυχθόνιος και θάφτηκε στο τέμενος της Αθηνάς, την βασιλεία ανέλαβε ο Πανδύων, στα χρόνια του οποίου ήρθαν στην Αττική η Δήμητρα και ο Διόνυσος. Την μεν Δήμητρα υποδέχτηκε στην Ελευσίνα ο Κελαιός, τον δεν Διόνυσο ο Ικάριος, που έλαβε από αυτόν κλίμα αμπέλου και έμαθε την ενοποιία. Τον Θεό Διόνυσο τον υποδέχτηκαν στην Αττική και τον φιλοξένησαν χωρίς να γνωρίζουν την υπόστασή του ο Ικάριος με τη θυγατέρα του Ηρυγόνη. Ο Διόνυσος, ευχαριστημένος από τη φιλοξενία, χάρισε την άμπελο και τους δίδαξε την ενοποία. Ενθουσιασμένοι από τις θαυματουργές ιδιότητες του άγνωστου μέχρι τότε ποτού, ο Ικάριος κάλεσε βοσκούς από το Πεντελικό Όρος και τους κέρασε τον ίνο που είχε παρασκευάσει. Μη γνωρίζοντας όμως τις ιδιότητες του ποτού, αυτοί πιαν παραπάνω από όσο έπρεπε και άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται άσχημα. Θεωρώντας πως ο Ικάριος θέλησε να τους δηλητηριάσει, οι βοσκοί τον σκότωσαν. Την επόμενη μέρα όμως συνήλθαν, κατάλαβαν το λάθος τους και για να κρύψουν το έγκλημά τους, έθαψαν τον Ικάριο κάτω από ένα πεύκο και έφυγαν για την Γκαία. Η Ηρυγόνη όμως βρήκε το σώμα του πατέρα της, χάρη στην σκύλα της την μέρα, η οποία υπέδειξε το σημείο
που βρισκόταν θαμμένος. Απαρηγόρητη η κόρη, βλέποντας τον νεκρό πατέρα της, κρεμάστηκε από το ίδιο πεύκο και μεταμορφώθηκε σαν μπέλη. Ο θεός Γιόνυσος, τότε θυμωμένος από αυτό το έγκλημα, καταράστηκε την πόλη των Αθηνών να έχουν όλες οι κοπέλες το ίδιο τέλος με την Ερηγόνη. Κι έτσι λοιπόν, οι κόρες της Αττικής παραφρόνησαν σαν την Ερηγόνη και άρχισαν να παχωνίζονται. Οι Αθηναίοι απεγνωσμένοι πήγαν για χρησμό στο μαντίο των Δελφών, όπου πήραν την απάντηση πως για να σταματήσει η τρέλα των κοριτσιών θα έπρεπε να θάψουν τον Ικάριο και την Ερηγόνη, να βρουν τους δολοφόνους και να θεσπίσουν εορτασμούς προς τιμήν των δύο θυμάτων. Κατά τους εορτασμούς θα θυσίαζαν σε αυτούς τα πρώτα τσαμπιά με σταφύλια και θα τελούσαν την εορτή της Αιώρας, στην οποία, όπως μαθαίνουμε από τον Αθήναιο, νέες κοπέλες έκαναν κούνια από τα δέντρα και τραγουδούσαν ένα τραγούδι που το έλεγαν αλήτην. «Ειν δε και επί τας Αιώρας της επιρηγώνει, ειν και αλήτη λέγουσιν, οδύ». Από αυτή την παράδοση ξεκινά στην Αττική η λατρεία του θεού Διονύσου και συγκεκριμένα στον Δήμο Ικαρίας, λατρευτικό κέντρο το οποίο είναι ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος του Διονύσου. Από εκεί ξεκινούν και καθιερώνονται τα Διονύσια, τα ενάγρις που τελόντουσαν κάθε χρόνο στην καρδιά του χειμώνα, στον Αττικό μήνα Ποδιδεών. Στο συγκεκριμένο ιερό, μετά τις ανασκαφές του 1889, βρέθηκε το λατρευτικό άγαλμα του θεού Διονύσου, που τον απεικονίζει καθιστό να κρατά ένα βιωτικό κάνθαρο, όπου σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Μετά τις ανασκαφές και την έβρεση των σημαντικότερων ευρημάτων, το μέρος περνά στην αφάνεια. Περίπου 100 χρόνια μετά, το 1981, γίνεται ένας καθαρισμός του χώρου, μπαίνει κάποια σήμανση και περιφράσεται και γίνονται κάποια σχέδια από τους αρχαιολόγους. Στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, με τις ανασκαφές ανακαλύφθηκε και ένα μικρό αρχαίο θέατρο. Με την ανακάλυψη του ιερού, βρέθηκαν και ερείπια χριστιανικής εκκλησίας, που πολύ πιθανόν να ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Διονύσιο. Το 1997 ακούγονται καταγγελίες για βανδαλισμούς. Ο χώρος μέσα σε μία νύχτα έχει υποστεί καταστροφές και το 2001 ξεκινά μια προσπάθεια ανάδειξης του χώρου. Τελικά, αφού αφαιρούνται οι σκαλοσχές και μπαίνει καινούρια περίφραξη, ο χώρος πάλι αφήνεται κλειστός για το κοινό και περνά στην αφάνεια. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, το μεγαλύτερο πτήμα της περιοχής ανήκε στον Ασημάκη Λιόπουλο, μεγαλοκτηματία από τη Μικρά Ασία, ο οποίος είχε τίτλους κατοχής από τον Σουλτάνο. Το τσιφλίκι αυτό κάλυπτε μια μεγάλη έκταση από την Ερυθρέα μέχρι το Μαραθώνα. Μέχρι το 1900 οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ομάδες κτηνοτρόφοι, σαρακατσανέοι που είχαν έρθει από την περιοχή των Αγράφων με πολλά κοπάδια από πρόβατα. Με τα πολεμικά, και ενώ ένα μεγάλο πτήμα του δάσους είχε καταστραφεί στην κατοχή, ο Διόνυσος κατοικήθηκε από νησιώτες λαξευτές μαρμάρων, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τα νησιά της Τίνου, της Κάρπαθου και της Άνδρου και εργάζονταν στα λατομεία μαρμάρων της Πεντέλης. Όταν μια ιστορία που έχει τραγικό τέλος
συναντά την ερήπωση. Τότε δημιουργούνται προϋποθέσεις για εικασίες με υποθετικά σενάρια. Σενάρια που οι χαρακτήρες δεν έχουν ταυτότητα και οι πληροφορίες είναι δυσέβρετες και πολλές φορές αδύνατο να διασταυρωθούν. Το πρώτο σημείο που ερευνούμε στην περιοχή του Διονύσου είναι μια ερυπωμένη κατοικία με μια ιστορία που έχει τραγικό τέλος. Η ιστορία της ερυπωμένης κατοικίας μιλάει για μια νεαρή γυναίκα η οποία έδωσε τέλος στην ίδια της τη ζωή με απαγχωνισμό. Όμως πέρα από τη φήμη της αυτοχειρίας υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες που μιλούν ότι στο παρελθόν αστυνομικές δυνάμεις είχαν μπει στο συγκεκριμένο σπίτι κάπου στις αρχές δεκαετίας του 90. Η ερυπωμένη οικία χτίστηκε μια εποχή που ο Διόνυσος ήταν μια αεροκατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ρωτώντας ανθρώπους που μένουν κοντά στο ερυπωμένο σπίτι, μας είπαν ότι η οικία είναι σε αυτή την κατάσταση της ερήπωσης από τις αρχές δεκαετίας του 1980. Οι ιδιοκτήτες είχαν φράξει τις εισόδους του σπιτιού με μεταλλικές πόρτες, όπου λίγο πριν το 1990 αθήγκανοι τις ξύλωσαν για σκραπ και έτσι δόθηκε πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκαταλελειμμένης οικίας. Κάπου στις αρχές του 1990 μπήκε αστυνομική δύναμη στο εσωτερικό του σπιτιού ψάχνοντας. Οι φήμες μιλούσαν για κάποιο είδους κρυσφύγετο ή μέρος το οποίο κάποιος πιθανό να είχε κρύψει κάτι παράνομο. Από τότε το ερυπωμένο σπίτι συνεχίζει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα υπόθηκε ότι τα περισσότερα γκράφιτι στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό μέρος του σπιτιού είναι πριν το 1990. Η όψη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας είναι αυτή που κάθε επισκέπτης θα τη θεωρούσε αρχιετυπικά στοιχειωμένη. Απεριποίητος κήπος με τη βλάστησή του, η όψη της οικίας λόγω της ερήπωσης και το μισοσκότεινο εσωτερικό του δημιουργούν το συνέστημα ότι ίσως κάτι πολύ περισσότερο μπορεί να συμβαίνει που να υπερβαίνει τα όρια της λογικής. Όσους ρωτήσαμε για το εάν γνωρίζουν εάν έχει λάβει μέρος κάποιο δυσάρεστο γεγονός μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, κανείς δεν ήταν σίγουρος για την αυθεντικότητα της ιστορίας κάποιας κοπέλας που αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό. Η παρουσία μας στο συγκεκριμένο χώρο είναι λόγω αυτών των προϋποθέσεων που αναφέραμε. Αφού πρώτα μας μεταφέρθηκε από κάτοικο της περιοχής η πληροφορία για ένα σπίτι το οποίο θεωρείται στοιχειωμένο λόγω της φήμης κάποιας κοπέλας που έδωσε τέλος στη ζωή της. Η πρώτη μας γνωριμία με τον χώρο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με την είσοδο τριών μελών της ομάδας μας με μια υπέρυθρη κάμερα, μια wide spectrum κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Είναι κανείς εδώ? Πάμε. Στις
Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με την είσοδο της ομάδος στην ερυπωμένη οικία από το μέρος του ισογείου, καταγράφονται δύο ηχητικά φαινόμενα. Το πρωτοχρονικά ηχητικό φαινόμενο καταγράφεται από το φορητό εγγραφέα ήχου και το επόμενο ηχητικό φαινόμενο που ακολουθεί καταγράφεται από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Δεν νομίζω για ανθρώπινη παρουσία. Εδώ ήταν από το σταριό. Εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα, δηλαδή στο διπλανό μέσα δωμάτιο, εκεί έχει γίνει η αποτρόπαια πράξη. Λοιπόν. Πείτε μου, δηλαδή. Εδώ το μπάνιο. Κουζίνα. Σε έγινε πάτωμα εδώ. Προσοχή. Το πιο δωμάτιο λέει. Πίσω μου. Μάλλον έχει το νου σου εσύ από εδώ, από εδώ. Κάνουμε λίγο ησυχία. Μετά και από τη σύντομη βραδινή περιήγηση στους χώρους της ερυπωμένης οικίας, αποχωρούμε και αποφασίζουμε να ξαναεπισκεφθούμε την συγκεκριμένη ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πρώτη επαφή με τον χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας μας δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα. Σε συγκεκριμένα σημεία η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και σε άλλα τελείως αδιάφοροι. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο συναισθημάτων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα στους χώρους της ερυπωμένης οικίας. Το σπίτι αποτελείται από ένα ισόγειο με χώρους βοηθητικούς που λειτουργούσαν κυρίως ως αποθήκες και ένα όροφο που ήταν οι κύριοι χώροι όπως των υπνοδωματίων, της κουζίνας, ίσως κάποιας τραπεζαρίας ή σαλονιού και του μπάνιου. Σε μέγεθος δεν είναι μεγάλος χώρος και είναι πολύ εύκολο να εξερευνηθεί. Ξεκινάμε την ημερήσια ερευνά μας από το δωμάτιο που εικάζεται ότι έχει λάβει μέρος στο δυσάρεστο περιστατικό της αυτοχειρίας και αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μετρητή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας K2 για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τυχόν ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές. Μέχρι τώρα θέλω λαβάκι πάει. Να θέλω να το κάνω εδώ. Πήγε στο τρίτο. Για πάμε από εδώ. Εδώ σταματάει. Εδώ δεν έχει τίποτα. Τι πάμε εδώ. Good, boy.
τα γαλόδια. Να υπενθυμίσουμε ότι το K2 είναι μονού άξονα EMF και ουσιαστικά ο σένσορας καταγράφει με αυτή εδώ την ευθεία. Δηλαδή δεν ψάχνουμε με αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή προσπαθούμε σε αυτό εδώ από πλαϊνά αν παρεμβαίνει κάτι όχι, έτσι. Δεν περνάει ρεύμα, δεν έχουμε κάτι. Έχοντας εξερευνήσει όλους τους χώρους της ερυπωμένης οικίας, αποφασίζουμε να πάμε στον περίβολο της ιδιοκτησίας. Με το που πλησιάζαμε την πλευρά του δρόμου που βλέπει το δωμάτιο που είχαμε τις πρώτες ενδείξεις, ο μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας K2 μας έδειχνε και πάλι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στη δεξιά πλευρά της εισόδου της οικίας υπάρχει ένα κουτί διακλαδώσεων του ΟΤΕ. Το K2 μας έδωσε την ένδειξη κατά προσέγγιση των 5 μιλιγκάς και όσο προχωρούσαμε κατά το μήκος του δρόμου που βλέπει το δωμάτιο που είχαμε τις πρώτες ενδείξεις και κρατώντας μια σταθερή ευθεία με το κουτί διακλαδώσεων, το K2 κρατούσε σχεδόν σταθερά την τιμή των 5 μιλιγκάς. Συνεπώς, το EMF K2 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έρευνά μας στον συγκεκριμένο χώρο. Αποφασίζουμε ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιχειρούμε να πραγματοποιήσουμε μία βραδινή έρευνα υπό την μορφή του stakeout, χωρίς κάποια ανθρώπινη παρουσία εντός του χώρου. Πριν όμως ακολουθήσουμε την συγκεκριμένη διαδικασία, πραγματοποιούμε μία ολιγόλεπτη περιήγηση εντός των χώρων της ερυπωμένης οικίας. Με την είσοδο δύο μελών της ομάδας στην ερυπωμένη ιδιοκτησία και ενώ ακόμα βρισκόντουσαν στον κάποτε κήπο της οικίας με μια wide spectrum κάμερα και με μια υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου, καταγράφεται ένα οπτικό φαινόμενο από τη wide spectrum κάμερα, ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης και τελειώνοντας στο μέσο του πλάνου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν ομοιάζει με κάποιο είδους αντανάκλαση. Επίσης, το σχήμα του μεταβάλλεται και η μορφή που έχει δεν θυμίζει κάποιο έντομο ή κάποιο σωματίδιο σκόνης. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει άνεμος ή κάποιο ρεύμα αέρα. Επίσης, η υπέρυθρη κάμερα που καταγράφει περίπου το ίδιο σημείο υπογωνία δεν καταγράφει κάτι αξιοπερίεργο.
Νιώθεις κάτι? Όπως την προηγούμενη φορά. Δεν, όχι κάτι τρελό. Σταματάμε την περίγησή μας μέσα στους χώρους της οικίας και ξεκινάμε τη διαδικασία του stake out, όπου θα τοποθετήσουμε μία κάμερα στο δωμάτιο που οι φήμες λένε ότι έλαβε μέρος στο δυσάρεστο γεγονός. Παράλληλα, θα τοποθετήσουμε και μία κάμερα στους χώρους του υπογείου. Ο ανιχνευτής αρνητικών και θετικών ιόντων έχει συνεχώς αναμένει έντονα την κόκκινη λιχνία του, που σημαίνει ότι ο χώρος είναι φορτισμένος έντονα με θετικά ιόντα. Η εκτενής παραμονή σε τέτοιους χώρους μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, το συνέστημα της σωματικής ή ψυχικής κούρασης, αλλά και μελαγχολία. Δεδομένου ότι οι πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ιονίζουν θετικά την ατμόσφαιρα και λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια έρευνα όπου διαπιστώσαμε ότι υπάρχει τέτοιου είδους πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, έτσι μπορεί να εξηγηθεί η βαριά ατμόσφαιρα στους χώρους της ερυπωμένης οικίας. Μετά και από 2 ώρες, αποφασίζουμε να σταματήσουμε τη διαδικασία του stake out και αποχωρούμε από το χώρο. Γενικότερα, οι θέσεις των θρησκειών αλλά και των ανθρώπινων παραδόσεων τοποθετούν την αυτοκτονία σε μία από τις πιο αποτρόπαιες πράξεις. Θεωρείται βλασφήμια ενάντια στο Θεό, αλλά ταυτόχρονα και δειλία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα θεωρούσαν μέγα παράπτωμα την αυτοκτονία, και για λόγους θρησκευτικούς αλλά και για λόγους πολιτικούς. Στις θεωρίες του παραφυσικού θεωρείται από τις πράξεις που από μόνη της μπορεί να στοιχειώσει ένα χώρο. Οι παραδοσιακές θεωρίες μιλούν ότι το πνεύμα του αυτόχειρα συνεχίζει να περιφέρεται στο μέρος που έδωσε τέλος στη ζωή του. Υπάρχει και η θεωρία που μιλά ότι είναι τέτοιο το μέγεθος της αρνητικής ενέργειας που εκπέμπεται με την πράξη της αυτοχειρίας, που μπορεί να έλξει κάτι αρνητικό και να στοιχειώσει τον χώρο. Αν δεν θες να δηλώσεις την παρουσία σου στη συσκευή που κρατάς στο δεξί μου χέρι, κάνε ένα χτύπο. Πώς είναι ένας χτύπος από εδώ? Ναι. Το άκουσα καθαρά και εγώ. Μέσα από το άρκο, από το δίκα χώρο. Ξεράκουσε και ο ήχος. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται από εκεί. Πάμε. Από εκεί άκουστε. Τα γυαλιά είναι.
Ναι, έχει, έχει κάνει, κάνει ρεύμα αέρα. Κάτσε πάω πάξω. Τώρα που φύσεξε λίγο πιο δυνατά, κουνήθηκαν τα τζάμια. Άρα είναι ο αέρας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημερήσιας έρευνας, παρατηρήσαμε αλλαγές στους μικροχώρους της ερυπωμένης οικίας. Μεταξύ της δεύτερης βραδινής επίσκεψης και της δεύτερης ημερήσιας. Που σημαίνει ότι αναδιαστήματα ο χώρος έχει ανθρώπινη παρουσία. Ξεκινάμε τη δεύτερη βραδινή έρευνα με 4 άτομα της ομάδος μας να εισέρχονται στην ερυπωμένη ιδιοκτησία. 2 άτομα θα περιηγηθούν στο χώρο του ισογείου με μια ευρύ φάσματος κάμερα και 2 άτομα θα περιηγηθούν στους χώρους του ορόφου με μια υπέρυθρη κάμερα. Η κάθε ομάδα θα έχει και από ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, δεν παρατηρήσαμε κάτι το αξιοπερίεργο και αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία EVP στο χώρο που ήταν κάποτε η κουζίνα της οικίας. Ότι είναι εδώ ασέφες πλησιάσει το σημείο που υπέδειξα και ας πουλήσει αυτό το φύλλο του ντουλαπιού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δηλώσει την παρουσία του στον χώρο, ότι είναι εδώ. Εμείς εδώ θα περιμένουμε. Είμαστε εδώ πέρα για να σε δούμε να κουνάς αυτό το φύλλο από τον ντουλάπι. Κάντε το να κουνηθεί. Δείξε μας ότι είσαι εδώ. Σε αυτή εδώ την οικία κάποτε είχε αυτοκτονήσει κάποια γυναίκα, είχε απαγχωνιστεί.
Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και από το πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται κάτι που αρχικά ομοιάζει ως αντανάκλαση. Θεωρήσαμε ότι μπορεί να υπήρχε κάποιο είδους εξωτερική πηγή φωτός που μπορεί να προκάλεσε το συγκεκριμένο οπτικό φαινόμενο ή κάποια γυαλιστερή επιφάνεια. Η μόνη πηγή φωτός όπου υπάρχει στο χώρο είναι το υπέρυθρο φως της κάμερας. Επίσης, στο μόνο σημείο που υπάρχει επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον είναι από το παράθυρο που βρίσκεται στα δεξιά του πλάνου. Αλλά χρειάζεται να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια πηγή φωτός εξωτερικά, αφού η συγκεκριμένη πλευρά της ερυπωμένης οικίας βλέπει στον κάποτε κήπο, όπου καταλήγει σε ένα χωματόδρομο, όπου δεν φωτίζεται. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης φαινομενικά αντανάκλασης δεν είναι τέτοια που να υποδηλώνουν σκόνη ή κάποιο είδους έντομο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν έγινε αντιληπτό από κανένα μέλος της ομάδος που βρισκόταν στο χώρο. Μετά και από τη συνεδρία EVP, πραγματοποιούμε μία περιήγηση στον όροφο της οικίας, χρησιμοποιώντας την κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης. Κάνε ένα βήμα πίσω. Ναι. Ακόμα. Εμφανίστηκαν πολλαπλές γραμμές σε ακαθόριστο του σχημάτος. Τώρα φαίνεται. Όχι. Οπα, στο αριστερό σου παράθυρο ανθρώπινη φιγούρα. Εκεί που ρίχνω. Πιο αριστερά. Εδώ. Δίπλα από το βελάκι, ακριβώς, ναι. Στο κλειστό παράθυρο. Χρειάζεται να επισημάνουμε, για λόγους ευκρίνειας, ότι η κάμερα τρισδιάστατης άρρωσης, η εικόνα που μας δείχνει, είναι ανεστραμμένη. Δηλαδή αυτό που μας δείχνει ότι είναι αριστερά, είναι κανονικά δεξιά και αυτό που μας δείχνει δεξιά, είναι κανονικά αριστερά. Κάτι που από κεκτημένη ταχύτητα δεν το λάβαμε υπόψη. Φέρετε. Τώρα όχι. Κάτι σαν κλουβιά αυγό. Ναι. Φεύγουμε. Αποχωρούμε από το χώρο. Αποχωρούμε από το χώρο. Από πριν, από την ώρα που ήσουν μέσα. Και αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποια παρουσία στον χώρο. Ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι κάποιος εδώ.
Πώς είναι εδώ αυτή τη στιγμή στο χώρο εδώ μαζί μας? Μας είπανε ότι κάποτε σε αυτό το σπίτι είχε αυτοκτονήσει μία νεαρή γυναίκα. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό εδώ το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Ένα δι, ένα όχι θέλουμε. Για να το ακούσουμε καθαρά. Αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Είναι κάποια άλλη παρουσία εκτός από το Γιάννη εδώ πέρα? Είναι κάποια γυναίκα εδώ? Μπορεί να πει το όνομά της? Θέλει να πει το όνομά της. Πώς? Ξέρει κανείς σας εάν έχουν εδώ πέρα κάνει τελετές? Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια πιο καθαρή απάντηση, γιατί δεν το ακούσαμε? Εκεί που είστε τώρα, είστε καλά? Πού είστε ακριβώς, πώς λέγεται το μέρος αυτό που είστε?
Αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μια τέταρτη βραδινή έρευνα με σκοπό να προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε αλλά και να κατανοήσουμε την καταγραφή που είχαμε από τη δεύτερη βραδινή έρευνα στους χώρους της ερυπωμένης οικίας από την κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης. Είσαι εδώ μαζί μας. Εξαφανίστηκε. Εκείνο το παράθυρο εμφανίστηκε. Ναι, όπως και την προηγούμενη φορά. Όπως και ακριβώς την προηγούμενη φορά. Είναι κάποιος εδώ που εμφανίστηκε πριν. Κοντά σε αυτό το παράθυρο, στο δεξί παραθυρόφυλλο. Ναι, ας το ξανακάνει, να το δούμε μέσα από αυτή εδώ τη συσκευή. Αφήνουμε προς το παρόν πίσω μας την ερυπωμένη οικία και μετακινούμαστε κοντά στην περιοχή της Ραπεντόσας σε ένα ερυπωμένο σπαζοτριβείο. Οι ερυπωμένες εγκαταστάσεις των λατομείων έχουν πολυεπίπεδο ενδιαφέρον αλλά και μια περίεργη δύναμη να προκαλούν στον επισκέπτη μια απόκοσμη αίσθηση, ιδίως όταν αυτές οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η απόκοσμη αίσθηση που δημιουργείται στο μυαλό του επισκέπτη συνήθως έχει να κάνει με την όψη του μέρους λόγω της εγκατάλειψης αλλά και τις φήμες για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε ένα χώρο όπου είναι ερυπωμένος. Πέρα από την ερύπωση, πολλές φορές έχει να κάνει και με την ιστορία της τοποθεσίας με αποτέλεσμα ένα ερυπωμένο κτίριο να προσθέτει αξία στις φήμες
για περίεργα φαινόμενα, που μαρτυρούνται ή επικαλούνται επισκέπτες για μια τοποθεσία. Οι μαρτυρίες που μας μεταφέρθηκαν μιλούν για φωνές ή περίεργους ήχους από πατήματα ποδιών εκεί που δεν υπάρχει κανείς, και όλα αυτά τα φαινόμενα να λαμβάνουν μέρος κατά τις βραδινές ώρες. Οι εγκαταστάσεις του λατομείου είναι σχεδόν άδειες. Πολύ λίγα αντικείμενα βρίσκονται πεταμένα δεξιά και αριστερά στα πατώματα, με μόνη εξαίρεση το κάποτε ηλεκτρολογείο. Το μόνο που μας προκάλεσε την περιέργεια ήταν ένα σκελετός, προφανώς από σκύλο, λίγο πριν την είσοδο του ηλεκτρολογείου. Πάνω εδώ έρχονται τα φορτηγά. Ναι, τις γεργές. Τα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στις ερυπωμένες εγκαταστάσεις είναι ελάχιστα και δημιουργούν εντυπώσεις. Εντυπώσεις που ενισχύονται από την απομονωμένη θέση που βρίσκεται, αλλά και την περιορισμένη πρόσβαση, αφού ο δρόμος στο σημείο που ξεκινά για την άνοδο προς τις ερυπωμένες εγκαταστάσεις έχει καταστραφεί από κατολίσθηση. Κατά τη διάρκεια της βραδινής μας περιήγησης, παρατηρήσαμε κάποιες αποτροπιαστικές εικόνες όπου αφορούν αλλαγές μεταξύ της ημερήσιας εξερεύνησης και της βραδινής έρευνας. Στον χώρο που είχαμε εντοπίσει τον σκελετό ενός σκύλου κατά την ημερήσια έρευνα, υπήρχαν τα κομμάτια ενός διαμελισμένου πτώματος από άλλο σκύλο.
Είναι κάποιο πνεύμα, κάποια οντότητα που θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του μέσα από τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Αν έρθει κοντά σε αυτή τη συσκευή και μιλήσει, θα το ακούσουμε. Αν είσαι εδώ, κάνε έναν χτύπο. Κάνε ένα χτύπο σαν αυτό εδώ. Είναι κάποιος εδώ που τον κάνει αυτό το χώρο, κάνει την ατμόσφαιρα αυτού του χώρου βαριά. Αναβοσβήνει. Εσύ αναβόσβησες τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή. Εάν ναι, ξανακάντω, για να το επιβεβαιώσουμε. Έχει μου δυο στο κεφάλι μου. Παιδιά, κάνουμε ησυχία. Είναι κάποιος εδώ. Μετά και από τη συνεδρία EVP, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία ETC με Spirit Box. Φώτα. Είναι κάποιος εδώ. Ποιος είναι εδώ? Έρχονται συχνά εδώ άνθρωποι? Έρχονται συχνά άνθρωποι εδώ για να κάνουν άσχημα πράγματα. Τι πράγματα έρχονται να κάνουν εδώ? Έρχονται να κάνουν θυσίες ή τελετές. Σε ποιον θεό?
το δοκιμάσουν. Τώρα σας βοηθάει καλύτερα να μιλήσετε στη συσκευή αυτή. Θέλετε να φύγουμε, αναβολήστε τη συσκευή που κρατάει στο δεξί του χέρι ο Κώστας και φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ που κρατάει στο δεξί του χέρι ο Κώστας, εσείς την κάνατε να αναβοσβήσει, ναι ή όχι? Εκεί κρατάτε, Κώστα, εκεί. Ω, τι μυρίζει και τίποτα. Καλώς αποχωρούμε από το χώρο. Συνεχίζουμε την πορεία μας και μετακινούμαστε σε ένα ακόμα λατομείο στην περιοχή της Ραπεντόσας. Αυτή την φορά με τις εγκαταστάσεις του να είναι μεγαλύτερες και με τους εγκαταλελειμμένους χώρους του, με κάθε λογής έγγραφα, μηχανήματα, αλλά και υλικά μαρμάρου που έχουν παραμείνει στο χώρο από την εποχή λειτουργίας του λατομείου. Υπάρχουν τοποθεσίες, αλλά και χώροι, όπου δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία ή κάτι περίεργο, πέρα από την αίσθηση της ερήπωσης και της εγκατάληψης. Με αποτέλεσμα, ο επισκέπτης να οθείται με μόνο κίνητρο την περιέργειά του. Αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία περιήγηση στον χώρο με την κάμερα τρισδιάστατης άρρωσης. Ο δυνατός αέρας που δυνάμωνε όσο προχωρούσε η ώρα δεν μας επέτρεπε να πραγματοποιήσουμε κάποια συνεδρία EVP. Ξεκινάμε την περίγησή μας με τρία άτομα της ομάδος, έχοντας μαζί μας μία υπέρυθρη κάμερα, αλλά και μία ευρύ φάσματος κάμερα. Είπαμε αυτή εδώ, Μπρουσέ. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Σε είδαμε μπροστά στην πόρτα εδώ μπροστά μας. Πόσο...
Σιγά σιγά. Τράβα την οθόνη, Άρη. Ναι. Πάμε πολύ αργά τώρα. Ανθρωπίνη φιγούρα, έδειξε. Κανονική άνθρωπο. Να το. Σε βλέπουμε. Μπορείς να σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά. Πιάσαμε. Ναι. Μπορείς να ξαναφανιστείς. Να το. Σε βλέπουμε. Μπορείς να σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά. Πιάσαμε. Ναι, ναι. Μπορείς να ξαναφανιστείς. Να το. Σε βλέπουμε. Μπορείς να σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά. Πιάσαμε. Ναι, ναι. Μπορείς να ξαναφανιστείς. Είσαι εδώ πέρα στο χώρο. Και στην πόρτα ήταν. Πάμε να πλησιάσουμε προς την πόρτα. Έχουμε όλο το δωμάτιο εδώ, έτσι. Είσαι σε αυτό το δωμάτιο.
Τι? Εάν είσαι εδώ, εμφανίσου πάλι. Εδώ πέρα, όπως και πριν. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε κακό. Πόσο σου κρατήσει, πρέπει να σβήσει το λάπτο. Γιάννη, στο παράθυρο, Γιάννη. Έφυγε. Πόσο σου κρατήσει, πρέπει να σβήσει το λάπτο. Γιάννη, στο παράθυρο, Γιάννη. Έφυγε. Πόσο σου κρατήσει. Πρέπει να σβήσει το λάπτο. Γιάννη, στο παράθυρο, Γιάννη. Έφυγε. Εμφανίσου μπροστά στο παράθυρο, όπως έκανες. Σε ένα τοπίο που φαντάζει θολό, ψάχνουμε τη δυνατότητα να αναδυθούμε μέσα από το πέπλο της ομίχλης που καλύπτει την πραγματική εικόνα. Ο μόνος δρόμος είναι η άνοδος. Κάθε ύψωμα μας δίνει την εντύπωση ότι βλέπουμε ένα μέρος της πραγματικής εικόνας και μερικές φορές όσο και αν φωτίσουμε, οδηγούμαστε πίσω στο μονοπάτι της αμφισβήτησης μέχρι να συναντήσουμε το επόμενο ύψωμα. Πολλές φορές η κατεύθυνση που παίρνουμε μπορεί να μας οδηγήσει σε άλλες πορείες και μέρη που δεν το περιμέναμε.